Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τα δικαστήρια. Βρίσκεται η Μιλένα Μπαχαρνίκου, καθώς σήμερα είχαμε δίκη, συνεχίζεται η δίκη μάλλον για την δολοφονία της άτυχης Φέης Μπακογιώργου. Μιλένα μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρο. Στις 2 Δεκεμβρίου ορίστηκε η νέα ημερομηνία για τη δίκη της Φέης Μπακογιώργου. Εδώ στο εφετείο Αθηνών, στην Ευελπίδων. Η πορεία ορίστηκαν οι ένορκοι σήμερα για τη διαδικασία που θα γίνει τότε. Ωστόσο, είχαμε και κάποια παρατράγουδα εντός εισαγωγικών μέσα στην αίθουσα. Άναψαν λίγο τα αίματα, καθώς παρούσες ήταν όλες οι κατηγορούμενες, δηλαδή και η μητέρα της και η αδερφή της, αλλά και η σπιτονοικοκυρά, η οποία προκάλεσε ένα επεισόδιο με την γειτόνισσά της, την κυρία Θάγια Αγγίκα, η οποία είναι και μάρτυρας στην υπόθεση. Μιλένα μου, περισσότερα, αν θέλετε να της δώσω το λόγο να μας πει ακριβώς. Θα ακούσουμε την αγαπητή Θάλια, η οποία είναι μια ουσιαστική μάρτυρας και την ευχαριστούμε που είναι κοντά σου. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι η πρώτη φορά που η σπιτονοικοκυρά δίνει σήμερα το παρόν στη δικαστική αίθουσα, γιατί θυμόμαστε ότι στις προηγούμενες δικασίμους δεν είχε έρθει η συγκεκριμένη κυρία, η οποία δεν ξέρω αν έχει βρει δικηγόρο επιτέλους, γιατί ούτε δικηγόρο δεν έχει η σπιτονοικοκυρά. Ορίστηκε δικηγόρος σήμερα, Πέτρο. Ναι. Έχουμε λοιπόν και έχει εκείνη δηλαδή εκπροσώπηση από δικηγόρο. Στις 2 Δεκεμβρίου δηλαδή θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Ζαφύρη, που είναι ο δικηγόρος της. Μάλιστα. Άρα τη διόρισε το ίδιο το κράτος δικηγόρο. Η σπιτονοικοκυρά, υπενθυμίζουμε ότι κατηγορείται όπως κατηγορείται και η μητέρα και η αδερφή της άτυχης Φέης Μπακογιώργου, αυτού του αθώου πλάσματος, το οποίο θυμάστε πώς είχε βρεθεί νεκρό τυλιγμένο σε μια κουβέρτα και πώς άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτού του ιδεχθούς. Σύμφωνα με την δικαστική κρίση, γιατί απόφαση δεν έχουμε ακόμα, και σύμφωνα με το παραπεμπτικό και το κατηγορητήριο ιδεχθούς λοιπόν εγκλήματος, να δώσουμε όμως το λόγο στη Θάλια. Θάλια μου, καλησπέρα. Τι ακριβώς συνέβη σήμερα στη δικαστική αίθουσα και γιατί οξύνθηκαν, γιατί ανέβηκαν οι τόνοι? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Όταν μας είπαν την καινούργια ημερομηνία λοιπόν που θα γίνει το δικαστήριο, πλησίασα τη δικηγόρο για να τη ρωτήσω κάτι που ήθελα και η γυναίκα μου κάνει σπιτονοικοκυρά μπροστά σε όλους την έδρα και στους δικηγόρους. Δεν τους είχαν σηκώσει για να τους πάνε και που τους πάνε, τέλος πάντων. Ότι θα με σκοτώσει και θα με φτιάξει. Μόλις τελειώσουμε το δικαστήριο, καλά. Δηλαδή. Δεν ξεκίνησε καλά η δίκη. Συγγνώμη. Μέσα σε δικαστική αίθουσα σηκώθηκε η σπιτονοικοκυρά και σε απείλησε ευθέως με αυτά τα λόγια τα οποία μας λες. Ναι, της απάντησα βέβαια. Είναι ένα πράγμα που έκανε συνέχεια. Το έχω ξανακούσει δηλαδή αυτό. Αυτό. Τι θράσος έχουν αυτή την κόντρα δηλαδή. Ρίστα, και μου απάντησε πρώτη εκείνη δηλαδή. Επανέλαβε τι σου είπε, ότι θα με σκοτώσει. Και θα με φτιάξει μετά που θα τελειώσει όλο αυτό. Αλλά είναι λίγο δύσκολο τώρα, γιατί αντικειμενικά εσύ είσαι ελεύθερη και νομίζω είσαι ουσιαστικός μάρτυρας σε αυτή την υπόθεση. Η συγκεκριμένη κυρία, η οποία χαίρει του τεκμηρίου της αθωότητας, φυσικά είναι στις φυλακές. Είναι ευτύχημα ότι βρήκε δικηγόρο, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε βρει κάποιον να την εκπροσωπήσει. Της όρισε το δικαστήριο λοιπόν τον κύριο Ζαφύρη. Αλλά Θανάση, είναι πραγματικά προκλητικά αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή, συγγνώμη, μέσα σε δικαστική αίθουσα η κατηγορούμενη να απειλεί τη μάρτυρα. Απολαμβάνει το τεκμήριο της αθωότητας η κυρία, αλλά μέσα σε δικαστήριο την πρώτη μέρα που ζητάς και αναβολή, δεν απευθύνει σε ένα βασικό μάρτυρα απειλώντας τον ότι θα τον σκοτώσει. Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι είναι και ατυχής ως αντίδραση. Δεν ξέρω αν επενέβη εκείνη τη στιγμή κάποιος από την έδρα. Από την έδρα, όντως. Αλλά είναι και. Παρενέβη κάποιος, Φέη μου. Όχι, μόνο ο πρόεδρος σου ήταν εκεί. Γύρισε εκεί, είπε να σταματήσουμε γιατί είμαστε σε δικαστήριο. Βρισκόμαστε σε αίθουσα συγγνώμης του δικαστηρίου. Θα μπορούσε να υποβάλει έγκληση εκείνη τη στιγμή, αυτό. Αλλά δεν έχει και νόημα. Ναι. Τώρα αναμένετε εσύ να καταθέσεις 2 Δεκεμβρίου ή όχι? Εσείς η πρώτη μάρτυρας? Όχι. Δεν είμαι εγώ η πρώτη. Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε διακοπή της δίκης για τις 2 Δεκεμβρίου. Θάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι δεν πτωείς από αυτές τις απειλές. Απλά γιατί θέλω να πω ότι είναι κάτι που το κάνει συνέχεια και επιτέλους θα ψάξουν να βρούνε το τι γίνεται και ποιος κρύβεται πίσω από όλο αυτό που γίνεται. Γιατί δεν είναι μόνοι. Επιμένω και θα επιμένω. Είναι αυτό το οποίο μας είπες και την προηγούμενη φορά, ότι δηλαδή πίσω από αυτή την ιστορία κρύβονται και άλλα κεφάλια, τα οποία ενδεχομένως δεν έχουν εντοπιστεί ακόμα από τη δικαιοσύνη, αλλά αυτό νομίζω. Ξαφνικά δεν μιλάνε μεταξύ τους, υπάρχουν νεύρα πάρα πολλά μέσα στην αίθουσα, κοιτάει μία την άλλη, με εκδικητικότητα βέβαια. Ποιοι? Δεν ξέρω. Αν το ψάξετε λίγο ακόμα και θα το λέω. Σε ποιους αναφέρεσαι, στους κατηγορούμενους? Στις κατηγορούμενες. Ναι, και στις τρεις. Ναι. Δηλαδή, ψάχτε το λίγο, γιατί αυτές οι γυναίκες ουσιαστικά είναι ότι αν θα βγει.
δεν κρίνονται συνθέσεις τώρα. Το ξέρω. Αν βγει θα έξω. Βγει στην πορεία, αν θα βγει. Άρα σου λέει κάτι σημαντικό τώρα η Θάλια. Βεβαίως και σημαντικό. Άρα κάτι αυτό, θα... αυτό τι σημαίνει. Κάτι ότι, θα βγει. Ότι αυτό σημαίνει ότι... Μισό λεπτό. Έχουμε τρεις κατηγορούμενες. Για να έχουν αυτή την αντιμετώπιση μία στην άλλη, πάνε να πει καταρχάς ότι δεν υπάρχει σύμπνοια και δεν θα υπάρχει κοινή υπερασπιστική γραμμή. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα λοιπόν, πρόσεξε. Από αυτή τη διαδικασία είναι πιθανότατο να προκύψουν να βγει και άλλα... η αλήθεια. Όχι, να προκύψουν και άλλα στοιχεία, γιατί η Θάλια και ξέρει τι λέει η Θάλια. Συμφωνώ. Η Θάλια ξέρει τι λέει, γιατί έχει κάνει και εκείνη τη δική της έρευνα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν είναι μόνο τα τρία πρόσωπα τα οποία δικάζονται τώρα, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία κρύβονται από πίσω. Εγώ δεν θα ευχηθώ, γιατί με ευχολόγια δεν γίνονται τα προβλήματα. Εκείνο το οποίο θα πω είναι δεν θα κάνουμε υπόδειξη στην έδρα και στους συνηγόρους, αλλά θα έχουν πολλή δουλειά. Γιατί μέσα από τις εντάσεις μερικές φορές λέγονται και αλήθειες από αυτούς που δεν μπορούν να κοντρολάρουν τα νεύρα τους, την έντασή τους. Λοιπόν, και ξεκίνησε με ένταση. Αυτό είναι καλό για τη δικαιοσύνη. Θάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε 2 Δεκεμβρίου συνεχίζεται η δίκη. Μιλένα μου και εσένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το τι ακριβώς δήλωσε ο πατέρας της αδικοχαμένης Φέης Μπακογιώργου σήμερα. Έχουμε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και εγώ αλλά και οι υπόλοιποι μάρτυρες. Ευτυχώς η δικαιοσύνη για άλλη μια φορά, όπως έχω πει, ενήργησε. Έχω εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι στις 2 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει κανονικά πλέον για να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού μου. Πώς νιώθετε που αντικρίζετε στις αίθουσες? Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, αυτά. Έσχος νιώθω και τίποτε άλλο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τι άλλο να πει αυτός ο πατέρας, ο οποίος μαζί με τη Βούλα Δημητριάδου και το Χάρη Βεραμών κίνησε γη και ουρανό προκειμένου να βγει η αλήθεια στο φως, γιατί θυμάστε ότι στην αρχή υπήρχε ένα πρόβλημα, γιατί οι αρχές δεν μπορούσαν να αντιληφθούν και εκείνες, όπως συμβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τις αρχές. Είχε συμβεί καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία για τις αρχές. Άσε με, ρε Θανάση, να ολοκληρώσω αυτό το οποίο θέλω να πω. Το έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό ήθελα να πω. Και ενδεχομένως να το δούμε και σε άλλες περιπτώσεις στο μέλλον. Εγώ να το απέφχομαι. Να μην το δούμε ποτέ. Το απέφχομαι.